Εάν δει ο Θεός ότι ο νους υπετάγει σε Αυτόν με όλη τη δύναμή Του και δεν έχει άλλη βοήθεια παρά μόνο Αυτόν, Τον ενισχύει λέγοντας «Μη φοβάσαι, παιδί μου, Ιακώβ, ο λιγάριθμι Ισραήλ». Αυτά λέγαμε στην προηγούμενη αναφορά μας στον Αβά Ισαΐα, στο κεφάλαιό του περί τηρήσεως του νοός που βρίσκεται στην Φιλοκαλία. Και λέγαμε ότι όταν ο άνθρωπος υποταχθεί στον Θεό, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, όταν ακούει τη συνείδησή του και συμμορφώνεται με τις Θείες Εντολές, τότε γίνεται άφοβος. Δεν φοβάται πλέον τον διάβολο, δεν φοβάται τίποτε παρά μόνο τον φόβο του Θεού έχει. Ο οποίος φόβος του Θεού είναι αυτός που τον γλιτώνει από κάθε άλλο φόβο. Και όταν ο Θεός δει τον άνθρωπο να έχει υποταχθεί σε Αυτόν και να τηρεί το θέλημά Του, τότε τον ενισχύει ο Θεός τον άνθρωπο και του λέγει με το στόμα του προφήτη Ισαΐα «Μη φοβού, πες μου Ιακώβ, ο λιγοστός Ισραήλ. Μη φοβάσαι, παιδί μου Ιακώβ, ο λιγάριθμι Ισραήλ». Και πάλι «Μη φοβάσαι, διότι σε λύτρωσα. Σε κάλεσα με το όνομά μου. Δικός μου είσαι εσύ». Το όνομα του Χριστού δόθηκε σε εμάς, στους μαθητές του, στους δικούς του, και ονομαζόμαστε χριστιανοί. Και αυτό το λέγει και ο προφήτης Ισαΐας από την Παλαιά Διαθήκη ακόμα. Δηλαδή το λέγει ο Χριστός, το λέγει ο Θεός με το στόμα του προφήτου Ισαΐα. «Μη φοβού, πες μου Ιακώβ, ο λιγοστός Ισραήλ». Και πάλι το 43ο κεφάλαιο, «Μη φοβού ότι ελυτρωσάμισε, εκάλεσά σε το όνομά μου, σου έδωσα το όνομά μου». Ο Θεός μας έδωσε το όνομά Του και το κατεξοχήν όνομά μας είναι Χριστιανός. «Εμός εσύ, εσύ είσαι δικός μου». Και εάν διαβαίνεις διαμέσου του ύδατος, είμαι μαζί σου και οι ποταμοί δεν θα σε κατακλείσουν. Δεν θα σε πνίξουν. Και αν περάσεις μέσα από φωτιά, δεν θα κατακαείς. Και η φλόγα δεν θα σε κατακάψει. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Ισραήλ που σε σώζει. Και αν διαβαίνεις διήδατος, μετά σου ημί. Και ποταμί ου συγκλήσους είσαι. Και αν διέλθεις διαπυρός, ου κατακαυθείς. Και φλόξ ου κατακάψεις. Ότι εγώ Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Ισραήλ, ο σώζον σε. Με αυτά τα λόγια, ο Θεός βεβαιώνει τον πιστό Του ότι θα είναι πάντα μαζί Του και θα τον γλιτώνει από κάθε κίνδυνο και της σωματικής Του ακεραιότητος, αλλά και της πνευματικής Του. Θα τον διαφυλάτει σώο και αυλαβή, και σωματικά και πνευματικά. Και συνεχίζει ο Άγιος Ισαΐας στην 5η παράγραφο, στο βιβλίο του περί τηρήσεως του νοός, που όπως είπαμε βρίσκεται στην αρχή της Φιλοκαλίας. Είναι το δεύτερο βιβλίο μετά από το βιβλίο του Αγίου Αντωνίου. Εάν λοιπόν λέγει στην πέμπτη ενότητα ο Αβάς Ισαΐας, ο νους ακούσει τον πλήρως ενθαρρυντικό αυτών λόγων, αψηφά το μίσος του διαβόλου. Δεν φοβάται πλέον τον διάβολο, ο οποίος είναι ανθρωποκτόνος απ' αρχής, δηλαδή μισεί τον άνθρωπο και θέλει να τον φωνεύσει. Όμως πλέον δεν είναι φόβητρο για τον άνθρωπο ο διάβολος, όταν ο άνθρωπος υπακούει στον Θεό, υποτάσσει την ψυχή του, υποτάσσει το νου του εις Αυτόν, προσεύχεται αδιάλειπτα, οπότε και ακούει την διαβεβαίωση του Θεού που παρέθεσε προηγουμένως ο Άγιος από τον προφήτη Ισαΐα, που λέγει ότι «Εγώ, Κύριος ο Θεός σου, ο Άγιος Ισραήλ, ο σώζον σε. Εγώ είμαι που σε σώζω». Έχοντας αυτή τη διαβεβαίωση ο άνθρωπος μπορεί να ξεπεράσει το φόβο κατά των δαιμόνων. Από αυτό τι διδασκόμαστε, ότι αν θέλουμε να νικήσουμε τον φόβο των δαιμόνων, να μην φοβόμαστε τους δαίμονες, θα πρέπει να υποτάξουμε την ψυχή μας, το νου μας, την ύπαρξή μας ολόκληρη εις τον Θεό, να τηρούμε πάντα το θέλημά Του. Και τότε ο Θεός μυστικά μέσα στην καρδιά μας θα μας πληροφορεί και θα μας λέγει «Είσαι δικός μου και εγώ θα σε φυλάξω από κάθε κίνδυνο, είτε σωματικό είτε πνευματικό.
Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σου, εγώ είμαι που σε σώζω. Τότε, όταν θα ακούσουμε αυτή τη φωνή του Θεού μυστικά εσωτερικά στην καρδιά μας, τότε θα έχουμε ξεπεράσει, θα έχουμε όλα τα εχέγγυα, θα έχουμε όλη αυτή την εσωτερική πληροφορία που χρειάζεται για να ψηφούμε το μίσος του διαβόλου, να μην φοβόμαστε τους δαίμονες και να λέμε ποιος είναι εκείνος που με παλεμά, ας σταθεί απέναντί μου. Και ποιος είναι εκείνος που με καταδικάζει, ας με πλησιάσει. Ιδού, ο Κύριος είναι βοηθός μου. Ποιος θα μου κάνει κακό. Ιδού, όλοι εσείς θα καταφθαρείτε, όπως το ρούχο από το σκόρο. Και αυτό είναι πάλι η παράθεση από τον προφήτη Ισαΐα, από το 50ο κεφάλαιο. Δηλαδή βάζει ο Άγιος αυτό το χωρίο στο στόμα πλέον του πιστού ακολούθου του Χριστού, ο οποίος με θάρρος καταφρονεί τους δαίμονες, αψηφά τα φόβητρα και τις απειλές και την τρομοκρατία τους και τους λέγει «Τι σε στήνω πολεμών με, αντιστήτω με και τι σοκρινόμενός με, εγγυσάτω με, ιδού, Κύριος βοηθός μου, τις κακός είμαι, ποιος μπορεί να μου κάνει κακό, αφού είναι ο Κύριος βοηθός μου». Ιδού πάντες εμείς, όσοι μάτιον παλαιωθήσαστε, υποσιτός. Να, όλοι εσείς θα καταστραφείτε, θα καταφθαρείτε όπως το ρούχο από τον σκόρο. Γίνεται πλέον ο άνθρωπος ατρόμητος απέναντι στον διάβολο, γιατί αποκτά πίστη, ζωντανή πίστη, εξαιτίας του ότι υποτάσσεται πλήρως εις τον Θεό και προσπαθεί να κάνει σε όλα το θέλημά του. Εμπιστεύεται πλέον στη Θεία Πρόνοια, στη Θεία Αγάπη. Αισθάνεται τη Θεία Πρόνοια και τη Θεία Αγάπη, τη Θεία Φροντίδα, γιατί ακριβώς ο ίδιος αγαπά τον Θεό και αποδεικνύει ότι τον αγαπά με την τήρηση των εντολών του. Και έτσι αποκτά ανδρεία. Δεν φοβάται πλέον ούτε ανθρώπους, ούτε τους δαίμονες, ούτε τις απειλές τους. Στην πνευματική ζωή, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και ο πιο δειλός μπορεί να αποκτήσει πολύ ανδρισμό αν εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Χριστό, στη Θεία Βοήθεια. Και πώς δείχνει ο άνθρωπος ότι εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Χριστό, όταν αφήνεται το θέλημα του Θεού. Δεν γογγίζει, δεν αγωνιά για τίποτε, μόνο προσπαθεί σε κάθε στιγμή, σε κάθε περίσταση, να κάνει το θέλημα του Θεού. Τότε αποδεικνύει στην πράξη ότι εμπιστεύεται το Θεό, όταν παίρνει ως οδηγό στη ζωή του το Θείο Θέλημα, τις Θείες Εντολές. Τότε αποκτά ανδρισμό, τότε αποκτά αφοβία απέναντι στους δαίμονες, αλλά και απέναντι στους υπηρέτες των δαιμόνων, τους ανθρώπους που δεν θέλουν να είναι με τον Θεό και θέλουν να μην κάνουν υπακοή και δεν κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού. Μπορεί, λέει ο Άγιος Παΐσιος, ο άνθρωπος αυτός να πάει στην πρώτη γραμμή να πολεμήσει και να νικήσει. Μπορεί να είναι ο πιο δειλός, αλλά όταν εμπιστευτεί τον εαυτό του στον Χριστό, στη Θεία Βοήθεια, γίνεται πολύ δυνατός και άφοβος. Ενώ συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, οι καημένοι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το κακό και παλικαριά να έχουν φοβούνται, διότι αισθάνονται την ενοχή τους και μόνο στη βαρβαρότητά τους στηρίζονται. Ο άνθρωπος του Θεού έχει θεϊκές δυνάμεις. Έχει και το δίκαιο με το μέρος του. Βλέπεις ένα κουταβάκι, κάνει γαβ-γαβ και φεύγει ο λύκος γιατί αισθάνεται ενοχή. Οικονόμησε ο Θεός και ο λύκος να φοβάται από ένα κουταβάκι, γιατί αυτό έχει δικαιώματα στο σπίτι του νοικοκύρη του. Πόσο μάλλον ο άνθρωπος που πάει να κάνει κακό μπροστά στον άνθρωπο που έχει Χριστό μέσα. Γι' αυτό μόνο τον Θεό να φοβόμαστε, όχι τους ανθρώπους, όσο κακοί και να είναι, ούτε βεβαίως και τους δαίμονες, εφόσον έχουμε τον Χριστό μαζί μας. Ο φόβος του Θεού και τον πιο δειλό τον κάνει παλικάρι. Και φόβος του Θεού συνεπάγεται τήρηση των εντολών του Θεού, συνεπάγεται εμπιστοσύνη στον Θεό και στην πρόνοιά Του. Όσο ενώνεται κανείς με τον Θεό, λέει ο Άγιος Παΐσιος, τόσο δεν φοβάται τίποτε, ούτε φυσικά και τους δαίμονες. Γι' αυτό αν θέλουμε να μην φοβόμαστε τους δαίμονες, ας φοβηθούμε τον Θεό, ας στηρίσουμε τις Άγιες Εντολές Του και ας εμπιστευτούμε τη Θεία Του Πρόνοια.
Πώς φεύγει ο φόβος? Και απαντάει ο Άγιος Παΐσιος, με την παλικαριά φεύγει ο φόβος. Όσο φοβάται κανείς, τόσο πιο πολύ έρχεται ο πειρασμός. Αυτός που έχει δειλία πρέπει να προσπαθήσει να τη διώξει. Εγώ όταν ήμουν μικρός φοβόμουν να περάσω στην γόνιτσα έξω από το κημητήρι. Γι' αυτό κοιμήθηκα 3 βράδια στο κημητήρι και έφυγε ο φόβος. Έκανα το σταυρό μου και έμπανα μέσα, ούτε φακό άναβα, μη πάθει κανείς καμιά λαχτάρα. Αν δεν αγωνιστεί κανείς να ανδρωθεί και αν δεν αποκτήσει την πραγματική αγάπη, σε μια δύσκολη περίσταση θα τον κλαίνε και οι κουκουβάγες. Όσο ποσό αγάπης λείπει, έλεγε και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τόσο ποσό φόβου υπάρχει. Όσο ο άνθρωπος αγαπά το Θεό, τηρεί τις Άγιες εντολές του, τόσο διώχνει το φόβο. Το φόβο των ανθρώπων, αλλά και το φόβο των δαιμόνων. Όποιος έχει μέσα του, έλεγε και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, αγάπη, τίποτε δεν φοβάται. Γιατί η αληθινή αγάπη αποδιώχνει τον φόβο. Η αγάπη, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης, ο Θεολόγος, έξω βάλει τον φόβο. Από πού προέρχεται ο φόβος και η ταραχή? Από την απιστία, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης της Κωνσταντής. Όταν κάποια κατάσταση σου εμπνέει φόβο, ασφάλιζε τον εαυτό σου με το σημείο του Σταυρού, λέει και ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι. Σφράγιζε με αυτό και κάθε μέρος από το οποίο περνάς. Μπαίνοντας λόγου χάρη σε ένα δωμάτιο, κάνε το Σταυρό σου. Και αφού πεις την ευχή και το αμήν, πέρασε μέσα άφοβα. Όταν οι δαίμονες βλέπουν πως είμαστε σταθερά προσκολλημένοι στον Κύριο, κατεσχύνονται και δεν μας ενοχλούν. Είναι αυτό που έλεγε προηγουμένως και ο Βάσης Ισαΐας ο Αναχωρητής. Όταν ο άνθρωπος υποταχθεί στον Θεό, προσκολληθεί στον Θεό, τότε πλέον δεν φοβάται τους δαίμονες. Καταστάσεις φόβου, λέει ο Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι πάλι, δημιουργούμε εμείς οι ίδιοι με τον λιπόψυχο λογισμό μας. Όταν λόγου χάρη λέμε «Τι θα κάνω αν ο δαίμονας έρθει και με χτυπήσει ή αν πεταχτεί και με τρομάξει», ας μην σκεφτόμαστε καθόλου μια τέτοια πιθανότητα. Ας μην γινόμαστε εχθροί του εαυτού μας με το να φοβόμαστε κάτι το αναπάντεχο. Τούτο πάντα να συλλογίζεται ο καθένας μας. Ο Θεός εκ δεξιών μου εστί ή να μη σαλευθώ. Η δειλία και ο φόβος συνεπάγεται, μάλλον προϋποθέτει ολιγοπιστία. Ο ολιγόπιστος άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν εμπιστεύεται τον εαυτό του στον Θεό, γίνεται και λιγοπόψυχος και δημιουργεί ο ίδιος πρόβλημα στον εαυτό του με ανόητες φοβίες. Αν φοβάσαι, έλεγε και ο Άγιος Αφραίμου Καντουνακιώτης, έχεις θέλημα μέσα σου. Έχεις δηλαδή αυτοπεποίθηση, έχεις υπερηφάνεια, έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και επομένως δεν αφήνεσαι στον Θεό, δεν εμπιστεύεσαι τον εαυτό σου στον Θεό και γι' αυτό ακριβώς δηλιάζεις και φοβάσαι. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τα διδάγματα των Αγίων Πατέρων. Ας τηρούμε τις Άγιες Εντολές του Θεού. Ας Τον εμπιστευόμαστε. Ας έχουμε πίστη ακράδαντη στη Θεία του Πρόνοια, στη Θεία του Αγάπη. Και έτσι δεν θα φοβόμαστε ούτε τους δαίμονες, ούτε τους ανθρώπους, ούτε οτιδήποτε το οποίο τρομοκρατεί και φοβίζει τους ανθρώπους που είναι μακράν του Θεού. Το δε Θεό ημών δόξα πάντοτε νίκη αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.